Σας παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος του DVD Codex Magica. Εδώ, σε αυτό το μέρος θα αναλύσουμε περί της θεάς που λατρεύεται από την στρατιά της νέας τάξης πραγμάτων. Hello, welcome to the Freeman Perspective. We have a great show planned for you today. Got Tex Mars with you once again. This is going to be a good one. We didn't pictures last time, and so I decided to reorganize this, and we'll finish off those images. We got a lot of good stuff to talk about. Θα τελειώσουμε την παρουσίαση των εικόνων που είχαμε ξεκινήσει πριν. The depth of research. Και θα μπούμε στην έρευνα και στα βάθη της, που οδηγούν κατά κάποιο τρόπο σε μια γνώση της πραγματικότητας που είναι γύρω μας. Για να μπορέσει κάποιος να αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα μυαλά των ανθρώπων προγραμματίζονται στην κυριολεξία, ελέγχονται, μεσμερίζονται, υπνοτίζονται. Και αυτοί που το κάνουν είναι μάγοι, είναι αποκρυφιστές μάγοι. Όλα τα τηλεγράμματα κανάλια της Αμερικής είναι καβαλιστικοί συμβολισμοί. Και τα εταιρικά λόγκο ή εμπορικά σήματα. Occult significance, but maybe the audience might like. Go back an image there, Shag. Εδώ έχουμε κάποια εικόνα η οποία δεν έχει σχέση με τον αποκλεισμό, απλά θεωρήσε ο Τεξ Μάρς και ο Φρίμαν που θα άρεσε στον κόσμο. The Olympic symbol, I wasn't really planning on, it was the next one, but the Olympic symbol, of course, is the five rings of Venus, and put on there by Hitler. Τα δαχτυλίδια τη Αφροδίτη τοποθετήθηκαν εκεί από τον Χίτλερ. Now here she stands on και είναι το σύμβολο τη θεότητα τη Αφροδίτη. Κατά του αποκλειστές. Και exactly. Υπάρχει το άγαλμα αυτή τη εισαγωγικά θεάς στην στην είσοδο της πόλης του Τέξας και θεωρείται ως πνευματικός οδηγός του τόξους, όπου πολλοί τη λατρεύουν, τη τιμούν και είναι σημαντική για την πόλη. Άμα πάτε στις πόλεις του Όστιν και σε άλλες περιοχές ή άλλες πόλεις, θα δείτε τι συμβολίζει αυτή η ιδέα πάνω από το Καπιτόλιο. Μπορεί να πούνε ελευθερία πολύ, αλλά πέρα από αυτό δεν έχουν κάποια άλλη κατανόηση. Και όταν λένε Αφροδίτη, εννοούν την θεά του έρωτα. I thought America was a Christian nation. Νομίζαμε πως η Αμερική ήταν μια χριστιανική χώρα. Και πώς μπορεί να χωράει η Αφροδίτη μια ελληνορωμαϊκή θεότητα? When we get to the bottom of that question and why the Freemasons worship this goddess, I think we'll have something. I mean, I think we'll really start to understand what they're after. Yes, and maybe what the secret societies have intended for America and even for Texas, because Texas has a role, because Texas. And I am a very patriotic Texan. From the time I was a kid, you know, I always thought that there was only two nations, Texas Texas and the United States. Το Τέξας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία Αμερικής. Και ο Τέξας, μάλιστα, γνήσιος πατριώτης, αποκαλύπτει τις γνήσιες συνωμοσίες. It always fascinated me when I began to understand that even our founding fathers, if you call them of Texas, were Freemasons, members of a secret society. Stephen Austin, absolutely. So maybe the fact that Texas was taken from Mexico has something to do with the Masonic Lodge.
secret societies. Well, yes, Santa Ana was also a Freemason. Κατά κάποιο τρόπο να λατρεύεται. Maybe it was a let's say friendly war. Και να πορεύεται έτσι η Αμερική με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις μεθόδους και προς κάποια κατεύθυνση. Secret societies. You know, secret societies often war with each other even. Yes, there are many secret societies. Μυστικές εταιρείες παλεύουν μία την άλλη για δύναμη, εξουσία, χρήμα. There is a human group that we would call the Illuminati. Υπάρχει ένα ανθρώπινο τάγμα που λέγεται Illuminati. Literally demon. Και πίσω από αυτούς υπάρχουν στην κυριολεξία δαιμονικές δυνάμεις. Call upon demons. I mean, they admit this. They go into their lodge. They cast their wine and oil and corn. Μπαίνουν στις στοές, κάνουν εφησίες. The different entities to come in. And I've read, I think it was Churchward, who was saying that, well, they called in all the wrong spirits, and it was chaos. We didn't know what to do. It's interesting. I was at the largest, you know, here in Austin, we have the largest New Age occult bookstore in the world. Oh, yeah. And in South Austin. And I was talking to the owner some years ago. He was a nice gentleman. Not the Austin. And we mentioned how much chaos there seemed to be among the New Age occult world. And he said, well, you know, many in the New Age occult world worship the god of chaos. Yes, they do. That's what he told me. Yes, they do. You were talking about that before the program. I was at New Orleans, and the Knights of Chaos opened the whole parade, and they called it the Babylon Parade. Των υποτών του Χάους που άνοιξαν την παράσταση parade, the chaos parade, they were throwing Hades cups at us. Διάφορες συμβολικές φιγούρες και όλα αυτά είναι για να γίνεται η λατρεία στο Θεό του Χάους. It's just amazing to see that no one really realizes what's going on. Ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τι πραγματικά συμβαίνει. No, you meant Bacchus, you know, the Bacchanalian they used to have in ancient Europe. Γνωρίζουμε τους βάχους που είχαν τους βάχους the gods of the underworld and all kinds of things. The devil, really, all the images we have, the devil, they would have prominent in the Bacchanalia. And here we have it at Mardi Gras. And many people say, well, Mardi Gras has something to do with the Catholic church. Right. And you know, the Lenten season coming on. But it actually has something to do with the devil. And the Catholic church is sort of doing in there a little bit. I'm not insulting the Catholic church. I'm simply saying maybe they need to strip out what they do from the bacchanalia of the και of ότι έχει αφομοιωθεί από τον ρωμαιοκαθολικισμό πολύ υλικό από τα αρχαία χρόνια. Real quick to the goddess again. Τώρα ας επιστρέψουμε να αναλύσουμε τα θέματα που έχουν σχέση με την θεά της ελευθερίας κατά τους τέκτονες. Right. Well, that's what I was going to say. That image, we'll get back to that maybe. Now, one thing I noticed about the goddess on the Capitol is her strange facial features. Now, some people say that she was designed that way so that she looked almost human from the ground. But I started looking into the Babylonian images, and that's how they depict their gods and goddesses with these large eyes. She's very strong. She supposedly is a virgin. Σαν Παρθένα. But it really means that no one is able to divine her mind. So she is virgin in terms of being especially gifted in knowledge, and no one has been able to penetrate her wisdom. But it's interesting, you know, she also is a hermaphrodite. Male and female. And remember the god worshipped by the Knights Templar, one of the ancient secret societies that Freemasonry was spun out of. The Knights Templar worshipped the horrible devil god Baphomet. Right. And Baphomet was a horned god, supposedly a male, but had female breasts. Right. Τρομερό, κακό θεό, Μπαζοφόμετ. So it looks to be the facial features here. Λατρεύονταν από τους Ναΐτες και ήταν και αυτός ανδρογενής. Στην Washington DC we have the goddess in her ήταν αμαφρόδητος δηλαδή. Εδώ έχουμε την Native American. Είναι η θεά που πολεμάει δηλαδή. Υπάρχουν φτερά στο κεφάλι της. The Parthenon, I don't know if you have anything on the Parthenon. Και εδώ μιλάει για τον Παρθενώνα. In Nashville, Tennessee, they have a great statue of the goddess. Athena. Yes. Athena. Την Αθηνά. She was the goddess of wisdom. We go back now είναι to the owl. Right. Sophia. Now that's why I threw this picture of the Hooters girls oh, really? In there. You the see? Hooters. Yes. Oh, now we're getting it. Now I get the connection. I say, it takes a wise guy to get the connections. Yeah, of all this. They're okay. Subtle. Yeah. Okay. Now I we can move on. I never realized that the Hooters. Yes. Oh, there's more than.
And the feminine thing, I know it's their breast they're talking about. I assume it is. But there's the owl. Wow. And, of course, I caught this shot right there with the moon. That's the full moon hanging out over the pyramid. Isn't that something? And, of course, she's a lunar deity. Now, this is the building in downtown Austin. Yes. Μια πυρα, ένα φως φεγγαριού που πέφτει στην πυραμίδα και φωτίζεται είναι pentagrams all around the base. Oh, wow. Inverted and right side up. It doesn't affect them. You know, throughout the world, το φεγγάρι σε όλους, σε πλήρη κύκλο, σε πλήρη ανάπτυξη. Stony beast is what we could call them. Yeah. Here's a stony beast right here in Austin, Texas. Εδώ πέρα βλέπουμε and then we have this symbol Texas. Here. And I can't remember. Now, there is the Bohemian Grove. That is υπάρχει there. Το σήμα that του Bohemian Grove, που είναι γνωστό για τις φρικτές θελετουργίες που τελούνται εκεί. Once a year. And mainly, you know, they have the various sects. And the Republicans seem to gravitate to the Bohemian Grove. Και οι Ρεπουμπλικάνοι κυρίως έχουν σχέση με τον Bohemian Grove. You know, so I just learned that a great member of a number of the Grateful Dead are also members of the Bohemian Grove. Και ένα συγκρότημα οι ευγνώμονες νεκροί είναι και αυτοί μέρος της σέκτας της μεγάλης που έχει σχέση με τον Bohemian Grove. And I have a picture of Albert Gore wearing one of their ties. The Jerry Garcia, the you know, the lead guy of the Grateful Dead. Designed. Right. They had these ties that right. cost a lot of money. And of course, they were originally called the Grateful Dead concerts. Albert Gore. Now he's a Democrat. So, you know, right. It is true. Not a dime's worth of difference between the. No. Now originally now, they were called the Warlocks. Oh, the Warlocks. Yeah. It's interesting, though. We now know for sure that from declassified Central Intelligence Agency documents that Jerry Garcia was working for the CIA. Absolutely. Και από κάποια έγγραφα της CIA ότι το συγκρότημα αυτό ήταν φτιαγμένο από πράκτορες της CIA. Communication with the dead, promoting the drug revolution. He was a CIA operative. Όπου προωθούσε τον ναρκωτικό Garcia, και την επανάσταση των ναρκωτικών. Ήταν πράκτορα στη CIA. People hate to hear that. What a deceit we have in America today. Και έχει πέσει πολύ πλάνη στο λαό των Αμερικανών. The Brotherhood is the filter that the stars rise up through. So here we have Demi Moore. And of course, she was a rising star. Yeah. And she just had a Kabbalistic wedding. Yeah, she is a Kabbalist. And και Demi Moore που είναι καβαλίστρια. Ashton Kutcher, a Jewish Kabbalist. Well, you know, they had the Hollywood Oscars this week, and it was basically a Jewish festival. Right. And we're not talking about festival. It's not. In fact, there's an article that I saw in Jerusalem Post that came out yesterday, and it said, they say we own Hollywood. We do. So what? Hollywood. Finally willing to admit it. Well, how could they hide it? Well, they really can. You know, the Jon Stewart, who MC the awards was Jewish. Right. Sandra Bullock, bless her heart, and I love her. She's Jewish. So we have a Jewish festival. They own Hollywood. They've always owned it. A man named Gabler wrote a book some years ago, and Jews actually bought the book in great numbers. It was called An Empire of Their Own. Και λέγεται ένα βιβλίο μια δικιά τους αυτοκρατορία. Και αυτό είναι το Hollywood. Look at this clip. Play this clip, Shag. Δείτε το παρακάτω κλιπ. This is Madonna. Αυτή είναι η Madonna. The material girl, and you know, because she was such a whore. Η λύστρια κοπέλα. And then represents the Madonna, right? You know, she is. Oh, I see what you mean. She's the epitome of the whore of Babylon. And yet, it's a mocking of Mary. Exactly. Και είναι ένας εμπεγμός της Παρθενών Μαρία. Hell on wheels. There is always, it seems, something about to blow up around Madonna. Πάντα υπάρχει κάτι που ανατινάζεται γύρω από τη Madonna. Her new documentary, I'm going to tell you a secret. Το νέο ντοκιμαντέρ της, ας πω ένα μυστικό. Clearly, her belief in Kabbalah, the study of Jewish mysticism, να διαβάζει το μυστικισμό τον εβραϊκό. Is the young woman who once so publicly rejected the Catholic faith of her childhood. Ήταν η γυναίκα η οποία από μικρή απέριπτε τον καθολικισμό, τώρα γίνεται Εβραία. That's what some people think. I don't attend Jewish services. Straighten us out. Well, I hear the Torah, but I'm not Jewish. Λέω ότι ακούει την Τώρα, αλλά δεν είναι Εβραία. I think I'm connecting to something that predates religion. Νομίζω ότι συνδέεται με κάτι που έχει σχέση the Jews who πριν not από Jews, την αρχή των θρησκειών. You know?
they openly admit they practice this Kabbalism. Hollywood's rife with it. Το Hollywood είναι γεμάτο με καβαλιστές. But yet, we're all left out of the loop, you know, what's going on? Αλλά όλοι μας έχουν αφήσει απ' έξω, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Yourself, what is the Kabbalah, the Jewish Kabbalah? Το πρόβλημα πρέπει να ρωτήσουμε τι είναι η Καβάλα. But whichever way it's spelled, it means the same thing. Now, if we look at the Kabbalah, it's a system of sorcery, witchcraft, and magic. Είναι σύστημα της μαγείας, αποκρυφισμού και αρχιμαγείας. And yet there are even Orthodox Jewish rabbis, the Lubavitchers and others, who have embraced Kabbalah. But πολύ Kabbalah comes really literally all the way back from Babylon. Yes. And it was Babylonian magic of the worst kind. And it polluted the Jewish religion and faith. But today, there's not only the Talmud, which is the holy book of the Jews, but there is the Kabbalah. Now, there are many volumes. The Zohar is probably the most prominent. But what I want people to know, it is a combination of many occult disciplines. Numerology, astrology, literally making the Hebrew alphabet into idols. Έχουν σχέση με το εβραϊκό αλφάβητο. So, and colors, there's even colors that make it. You know, she was wearing red. That's the primary color of the Kabbalah and also of the Whore of Babylon, according to the Book of Revelation, the Bible Revelation 17. Wait, go back. Now, Albert Pike, who was Sovereign Grand Commander of Freemasonry back in the Civil War, and he has actually recognized and honored by Freemasons around the world as the par excellence role model for all Masons. I see you have his book here. Yes, that was given to me at the Temple of the 33rd. Yeah, here we have Morals and Dogma, the classic textbook of Freemasonry. You have the double-headed eagle symbol on the front cover. Okay, now, Albert Pike said this about Freemasonry in this very book. He says that Freemasonry is based almost totally on the Kabbalah, Jewish magic, and many Jewish rabbis have admitted this, and they say that in all of the rituals of Freemasonry, you will find the Kabbalah, the system of magic of the Jews. For example, the 30th degree of Freemasonry is the Knights of Kadosh. Yes. And it involves skulls and black robes and a knight laying in a coffin speaking from the dead. Yes. Που μιλάει ένας υπότης από το φέρετρο. Turning to the god of the underworld, the gods of the underworld, is all related to Jewish Kabbalah, because they believe in necromancy, communication with the dead. Είναι μέσω της Καβάλας που είναι επικοινωνία με τους νεκρούς. Goal, as gods, once you become Kabbalistic master, and they believe that at the, in the last days, a Kabbalistic master will come upon the earth, αυτός ο σκοτεινός αφέντης τους θα έρθει στη γη. Utopia, και θα είναι το λεγόμενη, η λεγόμενη Εβραϊκή Ουτοπία. And all Gentiles who convert at least to Kabbalah. Now they don't have to convert to Judaism, όχι στον Ιουδαϊσμό. But they must go along with what are called the Noahide laws and be good Gentiles and go along with Kabbalah. And if they are, and if they recognize that the Holy Spirit is the serpent, the great universal serpent, they actually believe the one swallowing his tail, the Ouroboros serpent, is the Holy Spirit. And by the way, that's also taught in the 32nd degree of Freemasonry. That's the serpent. Της Μαντόνας της αρέσει η μαγεία, γι' αυτό και με θέτει, νομίζει μπορεί να πετύχει θαύματα και να κάνει πράγματα με τα χέρια της. Μπορεί να μαγεύει τον κόσμο. Νομίζω ότι ανέβηκε στην κορυφή με τον ανατρέπτο νεοσφόρο. She actually passed on the Madonna-ship to Brittany, and then Madonna became Esther. You know, I never had thought of that till you told me, Freeman. That kiss. The kiss. Because in all of the
Kabbalistic secret society rituals, they are based on a foundation of tantra or sexual rituals. Βασίζονται στα γρήκα και στα σεξουαλικά όρια. In Freemasonry, you have the square and the compass, and they're mounted on each other. It's the male mounting the female, and they become as one. So here we see a beginning of the sexual act on TV. And notice also you have the wedding of white and black. Exactly, yes. Everything is done in a ritual here. It's an amazing thing. Notice that Madonna facing the audience, she is to the left in terms of her orientation, not the audience's. And Britney is on the right. So you have the old, the evil, and now she is going to initiate the innocent newcomer into her role. Και εδώ μας δείχνει πώς θα μείνει η Μαντόνα την Britney. Then she comes out dressed as a bride. Στο σατανισμό. Yeah, she's the bride of Satan in a sense. Right. Absolutely incredible. Now where did she come up from? She was a mouseketeer. Come on. Let's get the Walt Disney here. Go to the, move on a little bit, Shag. Because, you know, Walt Disney, people, you know, here she is as a mouseketeer, and it wasn't just her, I forgot all their names now. I don't listen to pop music. Funicello, but I know that there have been several recently. Yes, they. As mouseketeers. Well, you know, in Disneyland, there is a club that's been established that you and I could, I don't Disneyland think, will ever be invited. No, only the elite are able to come. It's Club 33. Yeah, 33, of course, is the highest initiate level of Scottish Rite Freemasonry. And there's Club 33. Of course, Mr. Disney himself, Walt Disney, and his brother Roy, they were Freemasons. Well, most people don't recognize, let this play, that Disney World is, go ahead and let that play, Shag. Disney World looks like a whole Disney fun World, bunch of rides, but what we actually have here are a number of rides. Now, I grew up in Orlando, and we got a number of rides that are sponsored by military industrial corporations. And so when you save your thousands of dollars and go to Disney World, all of that goes straight to the military industrial corporations. Exxon has a dinosaur ride, RCA, hold that there. RCA has a those Space Mountain, and when you come off a Space Mountain, it shows you exactly what the future's going to hold. It shows you getting your learning from television on the computer, and then as you're finally exiting Space Mountain, it shows you on television. Big Brother is watching, you know. You know, in my book *Ravaged by the New Age*, some years ago, which exposed the cult, and it's grabbing the minds of our kids. This is before people knew that he was a pedophile, a predator, and I believe he is. And there was Michael Jackson. Όλοι ξέρουν τον Michael Jackson ήταν παιδεραστής. Right. They showed the kids one of the rides, one of the prominent ones. They actually had a little motion picture, I think 13 minutes long, of Michael Jackson. He was really dressed up like some kind of a satanic guy. But they called this Captain EO. Uh-huh. Now, interestingly, if you go back and you study the Babylonian, the Greek, the Roman, the worst of the secret societies, you will find there was a character named EO. That is a name of the devil. EO. Το EO είναι το όνομα του διαβόλου και ο Μάικλ Τζάκσον λεγόταν Captain EO και έπαιρνε το όνομα του, το ρόλο του διαβόλου όταν κοιμόταν με τα παιδάκια σαν παιδεραστής που κατηγορήθηκε ότι ήταν από την κυβέρνηση της Αμερικής. Frank Baum was very much into theosophy and into the occult. Ήταν πολύ στη θεοσοφία. It's rampant. This was something I had noticed. Now, magicians are heavily into mirrors, right? They love their mirrors and their Even the cover of that new book with Dan Brown that I finally read, the mirrored reflection, the Da Vinci Code has a mirrored reflection on there. Well, if you look at the mirror reflection of CNN, I see WD. Πόρος με τους καθρέφτες, θα δείτε και μια απεικόνιση από καθρέφτη του έργου του κώδικα Da Vinci. Mirror, it would say WD, Walt Disney. Now, in numerology that I've been studying, W I have found relates to the fallen angels. That's what W stands for. And D, which is a symbol of the goddess, D, Delef in Hebrew, means door. So
CNN or WD would be Door of the Fallen Angels. Το CNN, άμα αποκωδικοποιηθεί σωστά, σημαίνει ότι είναι η πύλη των έκτοτων αγγέλων. Γιατί αν το δούμε ανάποδα σε καθρέφτη, βγαίνει η WD, που σημαίνει. And the music score was written by Igor Stravinsky, who was a down-and-out hardcore occultist. Και εδώ βλέπουμε το Mickey Mouse που όλοι νομίζουν πως είναι ένα αθώο κόμικ που εξασκεί τη μαγεία και οθεί τα παιδιά να μοιηθούν στη μαγεία και να θέλουν να αποκτήσουν υπερφυσικές δυνάμεις. And the movie was so patently evil. Αλλά η ταινία ήταν τόσο περιποιημένα κακή. Later, last, so, back out of the vault again and dressed it up just a little bit and που αναγκάστηκαν να φτιάξουν μια καινούργια εκδοχή της. Video stores, Fantasia. Absolutely. The kids had not been propagandized by television. They don't know about Mickey Mouse as a magician, a sorcerer. And now the magic, you see. So the kids were not, had not been indoctrinated into magic. But now they're ready. They're ready for Fantasia. Τότε δεν ήταν έτοιμα για να μοιηθούν ακόμα στη μαγεία, αλλά τώρα με τόση προπαρασκευή που έχει γίνει, θα έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για να δεχτούν το σπόρο του κακού της μαγείας. The mermaid story that Disney put out. In that castle in the background. Εδώ να αναλύσουμε ένα πίνακα της Walt Disney που έχει μυστικούς κώδικες. Στο κάστρο πάνω έχουν βάλει ανδρικούς φαλούς και πέι για να δείξουν ότι λατρεύουν το φαλό. Είναι μυστικοί κώδικες που είναι πάνω στις αφίσεις που βλέπουν τα παιδιά μας και τα παιδιά σας. This is the basis of Freemasonry and the secret societies. It is a sex cult. Η μασονία είναι σέκτα που έχει σαν επίκεντρο τον έρωτα το σεξ, την πορνεία, τη λαγνία, την ακολασία. Δεν βλέπουμε τη γυναίκα με το ερπετό. You know, wearing a white dress and the wedding dress. Here the snake, that would indicate that you know she really is a follower of white witchcraft, the right-handed path. Right. But of course, that's not true. There's no such thing as the right and left-handed path. You're either into Satanism, witchcraft, or you're not. But really. Yeah, just to tear the veils. Wait, go back. To tear the veils and βλέπουμε ότι ξεσκίζεται. Mystical events to occur. Oh, I see what you mean. Well, they schedule all these things and everything, even the presidential inauguration. Εμπειρίες και γεγονότα να συμβούν. All the elements of it, even the Bible that they give the oath from, is from St. John's Lodge in New York City. Ακόμα και η βίβλος που ορκίζονται μασόνοι είναι από την στοά του Αγίου Ιωάννη, όπου ορκίζονται μασόνοι και δεν είναι χριστιανικοί. When Ronald Reagan was going to take his oath of office, his wife couldn't hold this heavy thing. So they substituted a different Bible for him. Yeah, we did. I don't know if you'll get this, but people look at this. It says Holy Bible, and it looks just great. But down here you have the square and the compass and the G inside. Yes. Το μασονικό σύμβολο είναι η Αγία Γραφή κατά τους μασόνους. And it's a diamond. You know, the Hindus talk about the diamond in the lotus, which is a sex phrase, because they practice tantric sexual yoga and the Hindu faith, and there the word G, which the Masons will tell you means God. Then later they tell their own Masonic people it means geometry. Right. In the deeper levels of the secret societies of Freemasonry, you find out that it means the generative act. Που σημαίνει σε βαθύτερα επίπεδα την γενετήσια πράξη, το οποίο είναι βασισμένο στην Καβάλα. Yes. The 10 parts of the Kabbalah. Αυτά είναι τα 10 μέρη της Καβάλας. Now the tarot cards is interesting because the tarot cards, all of the tarot cards are based on the 22 letters of the Hebrew alphabet. Here we get back again to the Kabbalah. Που είναι βασισμένες όλες οι κάρτες στα 22 γράμματα της εβραϊκής Καβάλας. And this is how you can decipher a lot of the corporate logos. Πολλά από αυτά μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε στα σύγχρονα εμπορικά σήματα των εταιριών. But they're all the same. You have the Joker, you have the
Έχουμε τον Τζόκερ. Παίζουν και πάρα πολύ στα προποτζίδικα τον Τζόκερ. Έχουμε κάποια σύμβολα της Αφροδίτης, εδώ το σύμβολο της Κολούμπια, όπου είναι η Αφροδίτη που κρατάει τη δάδα της ελευθερίας κατά τους μασόνους, αλλά αποκλειστικό σύμβολο. Έχουμε τη σέκτα του ματιού που βλέπει τα πάντα. Going back to Hebrew letters, ayin, the Hebrew letter ayin, means I. But in the tarot card, go to the next shot, the I, ayin, means devil. Wow. That is the Hebrew letter I, the Hebrew letter ayin. Το I σημαίνει so the I διάβολος. Is the devil. Άρα το I που στα αγγλικά σημαίνει μάτι σημαίνει διάβολος. In the Old Testament, Moses asked him his name. He said, my name is I am. Yeah. I am that I am. And so the devil, wishing to take upon himself, being a pretender, the stature of God, then would try to steal the eye. And since it says, you know, the eye is on the sparrow, God's eye, he would say, well, I am the all-seeing eye, not God. Right. I am the all-knowing, και αυτό που θέλει you know, να πάρει, όπως ξέρουμε, είναι να πάρει τη θέση του Θεού και να πει ότι πως αυτός είναι επιβλέπον τα πάντα και τα πάνθωρά. Yes. Yes. Right. So, here we got to the trusted choice and the whole idea of these guys being reverent. Go ahead and okay, keep now rolling. Look at that though for a moment. All right, hold you on. Have our mighty president, and there this sign is behind him, and you know that must be some corporate. What it is either. But what company it is? The trusted choice. There's a little R behind. Meaning it's a registered trademark, right? But you see how the whoever filmed this, and this is probably on television or whatever, or probably magazines and newspapers. This picture, the subtle idea is planted in people's mind. Yes. Here we have people being programmed. Εδώ βλέπουμε προγραμματισμό που παρουσιάζεται. Ο Μπούς με μια πινακίδα από πίσω του που να λέει ότι είναι η επιλεγμένη και επιλογή που αξίζει της εμπιστοσύνης. Yes, I think that's coming up. Okay. Let's keep rolling with these, because well, I managed to take this one downtown. Okay, that's our favorite little bass player downtown, but I thought it funny because he has a crush. You can stage these things, see that? You can. Shown exactly. I did that. Yeah. So here's Bush with the crown. Give it a little hand sign of the, you know, the unholy Trinity, perhaps. Right. And then we have. He's a godlike man from the, you know, the. Olympia. No, oh, yes. I mean, you know, he's Olympia. yeah, keep going. And εδώ the Pope ο Πάπας που χαιρετάει. That, I think was just a lucky shot. yeah, well, it could be. Yeah, maybe somebody saw it. After they take the shots, though, remember, in these magazines, they have art committees, right. Photographic committees. They choose photos,
especially on the covers of magazines. The whole committee sits and says, what are we going to have this week on the cover of our magazine? So even though this was a lucky shot, perhaps, it was chosen for inclusion. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες. So this was just a representation of the halo, and then go to the next shot. Κάποιες παρουσιάσεις του χαιρετισμού. There we have the God man with the halo, the sun, ray halo, the sun god. Εδώ βλέπουμε και καλά. Yes. Σκεπασμένο με τον Θεοστέφανο, ο Θεός του Ηλίου, ο Μπούς, όπως παρουσιάζεται. Right now trying to pass a bill saying that Wicca is not an acceptable religion in the military. Oh, really? Yeah, they just now, actually the pastors in the military, I meant to bring this article with me, but the pastors in the military actually have a code in their books saying, well, yeah, they can practice their Wicca, and they sit over and watch it. But now George Bush is saying, well, I don't think Wicca is really a form of religion and can't be allowed in the military. Well, George Bush didn't call it a paganism for the Christian. I'm a Christian, of course, but this is a little bone they throw to the fundamentalist Christians, and then they go, wow, this guy is for us, he's one of us. Right. And, it makes his constituency happy. Yes. And that's it. Για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να διάκριται αρνητικά ως προς το χριστιανό. And a member of the Order in Skull and Bones makes a mockery that he really would oppose witchcraft. That's just plain silly. Yeah, I mean, he does what. Με αυτόν τον τρόπο ο Μπους θέλει να απαγορέψει τον παγανισμό για να δείξει δήθεν ότι δεν είναι παγανιστής. Ritual doing it right there at the temple in the tomb as we were talking about last time. Και δεν βλέπουμε πάλι τον Πούτιν. Doing these rituals where they recount their sexual acts. Mm-hmm. And yeah, they're absolutely practicing magic. Now, I don't think that's George. Is that not George? I haven't seen a photo exactly like that recently. He looks awful like it. Go to the next shot. Although Time Magazine had Clinton. Yeah, I think that's like the same guy. Oh, yes. Okay, there's... Okay, we see. I think that was the same guy. Now, some people would say that's the UT symbol. But, of course, that's an impossibility because of the thumb sticking out. That's not UT. It's not University of Texas. Longhorn symbol at all. Not to mention all the ones we went through last time showing many of these people are not UT people at all. No. There's our gal. Yeah, given the old man. And by the way, some of the surfers use this sort of a hang, they call this hang loose. But it can also be used as a satanic. There's a lot of confusion in this area. Yes. The horn god Satan. Now here are just some humorous shots I found. I'm not exactly sure what's going on here. I think that's a skull and bones ritual being in that. Είναι ένα τελετουργικό το skull and bones, όπου υπάρχει ομοφιλοφιλική επαφή. Και πράγματα που δεν μπορεί να πει κάποιος ο οποίος σέβεται την αρετή. And yet there are many rumors out about George W. Bush being bisexual. Υπάρχουν πολλές φήμες ότι ο Τζορτζ Μπους είναι αμφισεξουαλικός. To a guy who turned out to be was not qualified at all. It takes 20 years to become a member of the Washington Press Corps and get in the official briefings of the White House spokesman. But a gay man who was had a website called hotstuds.com and had him totally naked. Doing sexual things, inviting people to call his phone number there in Washington, D.C. for a good time. They gave him Paul Rove, and President Bush gave him credentials to get into the press room, and he became a member of the press corps, even though he was not even a newsman, pretended to be a representative of Talon.com. And then there's actually pictures of he and Bush kissing, or I should say hugging, and Bush kissing him on the forehead. Right. And photographs που φιλιόταν τον φίλησε στο μάγουλο. Hot studs.com on the forehead. And I have that picture in my collection. Oh, I'd love to see that. George Bush. Well, I guess I grew up in Orlando. Έδειξε ότι γνωρίζει την ιστοσελίδα του και του κάνει εντύπωση που πήγε αυτός εκεί πέρα.
και δείχνει ότι πολλοί στο τάγμα του κρανίου και των οστών είναι ομοφιλόφιλοι. Bush fell off his bike there. Πολλοί ήταν. You sure Laura didn't take care of him on occasion? Sometimes I wonder if he's just shape-shifting. This guy, I mean, come on. What are we to say about this man that's been railroaded into the presidency? You know, I knew he was going to be forced into the presidency because his name is W, and I already had deciphered the meaning of W. And so from that, I said, well, W is going to be president no matter what, and it would be even better if they forced him into office because what they're doing is killing our reasons to fight. They discredited Bill Clinton with the whole Monica Lewinsky thing, even bringing up the cigar, which they would have never done any time prior. But we were supposed to lose faith in the man, the president. We weren't supposed to have any faith in our president. That's why they put him in there. Και νομίζω πως δεν πρέπει να πιστεύουν οι Αμερικάνοι στους πρόεδρους τους, γιατί αυτό ήταν ο σκοπός που τους ψηφίσανε. Yes, because he himself, you know, it's interesting at the very height of the. Είναι ενδιαφέρον ότι μέσα από την εξύψωση και την πτώση του Bill Clinton μπορούμε να διαπιστώσουμε το πρόγραμμα δημιουργίας μηχανών ανάληψης εξουσιών, όπως οι πρόεδροι αναλώσιμοι των χωρών. I have a picture of her and her mother visiting Jerusalem, έχουμε giving them φωτογραφίες their signs. Της μητέρας. So, yeah, so they had even practiced these things. I don't know to go over there and get των παιδιών του Μπους που πάνε να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα, αλλά όχι στο χριστιανικό ναό, αλλά στα ερείπια του ναού. The Jewish press Solomodos called her another Esther. Really? Yeah. Clinton evidently was not giving Israel everything that they wanted. Ο Clinton, and he had Netanyahu had είναι άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε αυτό που ήθελε. And so they decided to disgrace him. Αλλά επειδή το κατάλαβαν οι εχθροί της Αμερικής ότι είναι δυναμικός, ήθελαν να τον ξεφτυλίσουν και έκαναν μια καμπάνια να τον διαπομπεύσουν. Εδώ η Κοντολίζα Ράις, η οποία επιδεικνύει και αυτή τις θυσίες που χρειάστηκε να κάνει για να φτάσει εκεί που είναι. Εδώ κάποιος που θα γνωρίζει ιστορία θα αναγνωρίσει το πρόσωπο αυτό. I'm really concerned that this might become World War III. I don't know. I don't think so. I think Russia is very much. Εδώ ο Μπους πατέρας, που ήταν και κάποτε αρχηγός της CIA, he really doesn't have much place to turn, much room to maneuver in, because Russia is owned today by the Jewish oligarchs. Γιατί η Ρωσία είναι κάτω από την κυριαρχία των Ρώσων ολιγαρχών. All of the the industry and corporate structure of Russia. It was all turned over to them by the communists. Εταιρική δομή της Ρωσίας είναι βασισμένη σε κάποιους που είναι κρυφοεβραίοι. Και ο πολιτικός ο οποίος ήταν να τρέξει για πρόεδρος και να βλάβει προσφέρετες εκλογές αποδείχθηκε πως ήταν Εβραίος. Putin at a press conference, he was criticized by some of the members of the Western press. He said, if you don't like the way I run the presidency here in Russia, we'll just give you a circumcision and send you home. Και είχε πει ο Κλίντον, το αν σας αρέσει ο τρόπο που διοικούμε την Αμερική, θα σου δώσουμε μια περιτομή και θα σας στείλουμε σπίτι σου. I've never heard anybody threaten me with a circumcision. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ να απειλεί κάποιος με περιτομή κάποιον. Statement. Maybe he was railing against some Gentile. I don't know what he was saying, but I have that statement in that press release. Αλλά υπάρχει αυτή το δεύτερο τύπο και η ανακοίνωση. They create the illusion of differences. Right. Υπάρχει μια. But I don't think at all that there's a problem there. Βλέπεις σχετικά με την πραγματικότητα. Russia said, "Oh no, don't go in there." Όπου η Ρωσία παίζει τον ρόλο του ίσως σταθμιστή, αλλά στην ουσία πρόκειται για το δεύτερο κεφάλι ενός πολυκέφαλου δράκοντα.
So I think that the Russians are pretty putrid right now. They don't have the capability. Νομίζουμε πως οι Ρώσοι έχουν πέσει πια, δεν έχουν τις ίδιες δυνάμεις που είχαν κάποτε. Well, I expect Third World War to be set up. I got this little quote here from. Well, και έχουμε κάποια ενδείξη για το πώς θα είναι το ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και πώς θα ξεκινήσει. Well, no, it's fine. This was just a little something that Albert Pike had said that he wanted to format the Third World War by between the Zionists and the Arabs. Όπου θα ξεκινήσει μεταξύ σιωνιστών και Εβραίων. Σιωνιστών και Άραβων. World War III θα είναι ένας καταστρεπτικός πόλεμος που θα ξεκινήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ιλουμινάτι λένε πως το γράμμα που ήταν που γράφηκε το 1871 plan to unleash the nihilists and the atheists and provoke έχουν σαν σχέδιο να εξαλείψουν τους αθεϊστές will show clearly the turmoil και τους φανατικούς όπου θα δείξει τελικά στο αλώνι του χρόνου ότι θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν αυτούς τους όπου με τα πέπλα της αυταπάτης του χριστιανισμού θα νομίζουν πως μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους αλλά θα δούνε τελικά ότι η μάχη μεταξύ σιωνισμού και των αραβικών κρατών θα εμπλέξει και τους χριστιανούς θέλουν δεν θέλουν, γιατί είναι μια μάχη που μας αφορά όλους. From that moment be without direction, anxious for an idea, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer. Και λέει ότι μέσα από την πάροδο του χρόνου και την πάροδο των καιρών, ο άνθρωπος θα δει ότι θα εφαρμοστούν οι συμπαντικοί νόμοι της δύναμης που λέγεται ο σφόρος. Και αυτά είναι γραπτά του Albert Pike το 1871, όπου προφήτευε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που υπονοείται ότι οι άλλοι δύο ήταν και αυτοί σχεδιασμένοι. Now, this was his statement on World War III back in 1871. Αυτή ήταν η δήλωσή του για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο από το 1871 καταγεγραμμένη. Που γράφει ότι θα υπάρχουν τρεις παγκόσμιοι πόλεμοι. Remember, he's the greatest man of all secret societies. Είναι ο Albert Pike θεωρείται ως το επιστέγασμα των αποκρυφιστών και η αφρόκρεμα της αποκρυφιστικής μύησης και θεωρείται ως μέγας μύστης του κακού. Αυτός σχεδιάσε τα 33 τελετουργικά των μασόνων. Το έχει δείχνει. Αυτός το δείχνει στο βιβλίο του Morals and Dogma, δηλαδή Ήθη και Δόγματα, και όπως μας φανερώνει ο Tex Mars, ο τάφος του είναι στη Washington, την πρωτεύουσα της Αμερικής, στο DC, όπου εκεί είναι και το κεντρικό συμβούλιο του 32ου βαθμού. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι θρησκευτικός πόλεμος, που θα έχει υποδαβλιστεί και υποσκαπτεί από τους σιωνιστές. Even though they would unleash the nihilist and the atheist, it would be a religious war. Now, what do we have gathering steam now? We have the Arabs, the Έχουμε από τη μία τους Άραβες, όπου είναι φανατικοί, και από την άλλη έχουμε τους σιωνιστές που είναι άθεοι και έχουν κοσμοκρατορικές βλέψεις σε συνεργασία με το κακό. Ο George Bush τους έχει φέρει σε μεγάλη σύγκρουση και οργή με τις αποφάσεις του, τους Άραβες, και αυτό το κάνει επίτηδες για να τους οδηγήσει να γίνει πόλεμος μεταξύ τους και εξού και η δίδυμη πύργη και όλος ο αντισλαμικός αγώνας. Όπου τους συγκεντρώνουν τους Άραβες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ενοχής. Οι μουσουλμάνοι έχουν εξοργιστεί. Ψυχαίνονται τους Εβραίους.
Because Bush says I'm a Christian and God has told me to go over it and kill you people. Γιατί λένε ότι ο Bush λέει ότι είναι χριστιανός και ο Θεός του είπε να τους φάξει. The right wing is led by Falwell, Dobson, Robertson, and all of them are saying go over and kill the Arabs. Και η δεξιά της Αμερικής διοικείται από κάποιους που μισούν τους Άραβες και έχουν αντιαραβική πολιτική. One of the top Baptists who's written many books. I got his newsletter, and guess what the man said? He said, I think it would be good for all the Palestinian youth to just volunteer to take a bullet in the head, lay down and die. Λέει ο ένας βαπτιστής επίσκοπος, ας πούμε, ότι καλό θα ήταν όλοι οι Παλαιστίνοι να εθελοντικά να δηλώσουν να λάβουν μια σφαίρα και να πεθάνουν για να μπουν οι Εβραίοι μέσα στην Παλαιστίνη. That he had seen a Palestinian youth take a shot in the head. He said, "That's good." I said, "Lay down, boy, and die." Good. That's good. Now, see, this is monstrous. This is εκφράσεις και χαρακτηρισμοί. Αλλά παρόλα αυτά, πολλοί χριστιανοί είναι αντιεβραίοι και αντισιωνιστές, αλλά με τον τρόπο που θέλουν οι σιωνιστές. Satanic monsters pretending. Και είναι σατανικά τέρατα κατά κάποιο τρόπο οι σιωνιστές. But guess what? They are telling Bush the Jews are God's chosen. God wants them to have the land. Drive the Palestinians off of it. Take their land. Take their businesses. Λένε ότι λένε οι Εβραίοι στον Bush ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού και πρέπει να σκοτώσει τους Παλαιστίνιους που κατέχουν τη γη των εκλεκτών του Θεού. Και ο μουσουλμανικός κόσμος που ακούει τους χριστιανούς ηγέτες, οι οποίοι παρουσιάζονται ως χριστιανοί, αλλά σκοτώνουν για τους Εβραίους, και έτσι οι μουσουλμάνοι έχουν την εντύπωση πως όλοι οι χριστιανοί και όλοι οι ευαγγελικοί είμαστε δολοφόνοι του λαού τους και θέλουμε να τους εξαλείψουμε το πρόσωπο της γης. Πάρτε, λένε στους Αμερικάνους, τη γη για τους Εβραίους. Ας τους βάλουμε κάτω από το αμόνι. Και οι δεξιοί χριστιανοί, αυτοί οι λεγόμενοι που ανήκουν στον χριστιανοφασισμό, λένε πως πρέπει να οι Εβραίοι να πιστεύουν στον Χριστό. Η chief mission of Christians today is to make sure that Israel keeps their land. Ο μεγαλύτερος σκοπός του χριστιανισμού σήμερα είναι να σιγουρέψει ότι το Ισραήλ θα κρατήσει τη γη του. Και λένε ότι κάνουν το έργο του Χριστού, αλλά από ό,τι βλέπουμε αυτοί επιμένουν χρυσό οι περισσότεροι, άσχετα από τα δόγματα και τις κατατάξεις, αλλά οι περισσότεροι επιμένουν χρυσό, λέει. Our mission is to make Israel a superpower. Our mission is to give them billions of dollars every year in support. Our mission is to make sure the Muslims don't get the bomb, even though Israel has 400. Σκοπός μας είναι, λένε, να κάνουμε το Ισραήλ σούπερ δύναμη, να τους δίνουμε σαν φόρο τιμής δισεκατομμύρια δολάρια. Nuclear weapons as a minimum. Right. Για να φτιάχνουν πυρηνικά όπλα το ελάχιστο. And by the way, they were given the plans for the atomic bomb, just like the Russians were. Τους είχαν δοθεί τα όπλα για τον ατομικό πόλεμο. So we've given the atomic bomb, nuclear weapons to Israel. Έχουμε δώσει σαν άνθρωποι τα όπλα για ατομική ενέργεια στους Εβραίους. Sitting over in Libya, knowing that people who hate you, who say they're superior to you racially, sitting in Israel have 400 nuclear bombs, and they have aircraft that can deliver the bombs, and they have nuclear submarines. Έχουνε πώς θα νιώθει άρα ένας μουσουλμάνος όταν ξέρει ότι κάποιος που το μισεί αφάνταστα έχει πυρηνικά, έχει αεροπλάνα, έχει υποβρύχια και μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί. Οπότε και αυτός είναι σε θέση άμυνας. Γι' αυτό και αυτός θα πάρει πυράβλους με βόμβες και θα επιτεθεί. Who says if the Europeans don't do what we say, we'll nuke them too? Και λέει ένας Εβραίος καθηγητής ότι αν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αυτό που θέλουν οι Εβραίοι, θα τους βομβαρδίσουμε και αυτούς με πυρηνικά. You know what I'd want to do?
develop a nuclear bomb. Και εκεί μας σωθούν να καταλάβουμε ότι πώς σκέφτονται οι Άραβες, τι θα κάνουν, θα φτιάξουν και αυτοί πυρηνικά. But what has he said? Israel has the bomb. We are threatened. What are we going to do? And he has actually said, we will not produce a bomb, a Muslim bomb, if the Jews will give up all of their hundreds of bombs. And everybody says, oh, how terrible you are. Και λένε οι μουσουλμάνοι ότι δεν θα δημιουργήσουν βόμβες αν οι Εβραίοι παραδώσουν όλες αυτές που έχουν. Και οι Εβραίοι έκπληκτοι λένε, τι είναι αυτά που λες τώρα. Πώς λες τέτοια πράγματα για να κάνουν το Ισραήλ να παραδώσει τις βόμβες τους. Russia between us have 50,000 bombs in favor of the Jews. Αλλά στη Ρωσία υπάρχουν 50,000 βόμβες. When they have the entire United States military as their proxy. Όταν έχουν saying one of our priorities is to be right there and save their bacon in Israel. Τόσες βόμβες οι Ρώσοι για να προστατεύουν και οι Αμερικάνοι τους Εβραίους. That we should get rid of all the bombs. Am I a pacifist? Am I a left winger? No, I'm not. Right. To be very honest with you, I don't vote Democrat. But you know what? I believe that. Yeah. Αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να ξέρουμε και δεν έχει σχέση με πολιτικά και πολιτικές πολώσεις, αλλά έχει σχέση. Why is it that people like Noam Chomsky and all of these people that claim they're against the New World Order. Όπου λένε πολύ ότι είναι εναντίον της νέας τάξης πραγμάτων και δεν λένε κάνουν διαδήλωση να διαδηλώσουν εναντίον του Ισραήλ να παραδώσει δηλαδή τις βόμβες και τα όπλα του. Right. Και θα παραδώσει και η Ρωσία βέβαια. I did a little research on the HAARP project, which is the new missile defensive shield. Διαβάσαμε. And in us enabling that missile defensive. That's some other time. Το σύστημα HAARP της Αμερικής, το οποίο πολλοί γράφουν και λίγοι ξέρουν, είναι μια ενεργειακή ασπίδα και αντιπυραυλικό σύστημα. Το βιβλίο Codex Magica που βλέπουμε εδώ πέρα. Πολύ μακριά στην Αμερική έχει ακουστεί το βιβλίο, το Codex Magica. Και περιμένουν να παραγγείλουν με ανυπομονησία. Tex and I's last show on the internet, just go to the freemanperspective.blogspot.com. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες, θα μπει στη σελίδα www.freemanperspective.blogspot.com. Καλύφθηκε το Jerry Seinfeld και κάποιους άλλους ερευνητές που αποκαλύπτουν θέματα αποκρυφισμού. Γι' αυτό και είναι. You want this book. Right. And it will show. Το βιβλίο είναι πολύ καλό και έχει κάποιες εικόνες, βλέπουμε εδώ στο φόντο, βλέπουμε το αεροδρόμιο του Denver όπως είναι ζωγραφισμένο. Exactly right. I stopped by there and decided to film. Αποφασίσαμε να το τραβήξουμε. It's amazing work. Είναι πολύ καλή δουλειά. The little devil, yeah. Και βλέπουν το μικρό διάβολο που κρέμεται από το ταβάνι. Είναι από τους αρχαίους Μάγιας. Και βλέπουμε εδώ πέρα πως ο άνθρωπος αυτός ανασταίνεται. Και τα μάτια του έχουν κπέμπουν φως. I got a picture of one, but he probably won't make it to that. Yeah, there was one sitting in the luggage area in the airport, and it's sitting in a suitcase. It's a little devil sitting there in the suitcase. Oh, yes, I remember that. Yeah, I couldn't believe it. It tells you a little bit about. Μας λέει κάποια πράγματα. And there are many rumors. Για τα φίδια εδώ που βλέπουμε και τα πολλά δωμάτια που υπάρχουν, είναι μυστικός κώδικας αυτός ο πίνακας. 16 floors underground. Right. And some strange things go on there. Satanic rituals, human sacrifices. I haven't been able to verify those. 14 επίπεδα κάτω από τη γη γίνονται τελετουργίες με ανθρωποθυσίες. Some of the murals and we mentioned the statues. It's an incredible place. It is all είναι about death and devastation. And I, rumor has it that in the new world, when we've got this new world order, λέει, if this actually θα occurs, θα πραγμάτων, but that Denver will be the western capital of America, and Atlanta will be the eastern. Atlanta θα είναι το ανατολικό, η ανατολική πρωτεύουσα, και το Denver θα είναι δυτική. There's a grid, and power forces come up. Right.
you know, from the underworld, and χώροι που οι δυνάμεις του κακού είναι δυνατοί. And Denver is considered to be one of those. Και ένας από αυτά τα μέρη είναι το Denver. Pope John Paul II visited World Youth Day. Εκεί που είχε πάει και ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος την ημέρα της νεότητας. The Mayan death sites, you know, the pyramids down in Mexico, and then he flew from there right to Denver. Από το Μέξικο έφυγε και πήγε κάπου αλλού. Human sacrifice there and then to Denver. Ανθρώπινη ανθρωποθυσία εκεί. I believe in these power lines myself. Πιστεύω στις γραμμές, λέει, και τις άλλες ηλεκτρομαγνητικές γραμμές της γης, όπου μόλις περάζει ενέργεια θυσίας, ενεργοποιούνται οι πύλες. I just go and I let the great Lord take me wherever I end up, right? And I always end up, and most of us travelers end up in the same town that are heavily Παντού όπου καταλήγουν αυτοί που είναι κοντά σε τόπους ανθρωποθυσιών, καταλήγουν να πηγαίνουν πάντα στο ίδιο σημείο. Put their temples there on purpose, the perfect east, west, north, south directionals. Well, you know, it would be an interesting thing because, frankly, the devil is an intelligent πράγμα, being. Γιατί ο διάβολος είναι έξυπνο. He had great beauty, he had great intelligence. Είχε μεγάλη ευφυΐα, είχε μεγάλη chosen for his intelligence. Ομορφιά ήταν, πολύ όμορφος, και αυτό επιλέχθηκε για τη θέση που επιλέχθηκε. Και οι μυστικές υπηρεσίες, οι εταιρείες βασίζονται στη γνώση. Γι' αυτό και πρέπει ο σύγχρονος χριστιανός να έχει γνώση. And I believe that demons give them certain intelligences and give them ideas. Και οι δαίμονες εμπνέουν στους Ιλουμινάτι ιδέες για να αγωνιστούν και αυτοί για να διεκπαιρεώσουν τον σκοπό της καταστροφής. Το ξέρει ο Σφόρος πως πλησιάζει το τέλος του και γνωρίζει για εκατοντάδες χρόνια ότι θα καταστραφεί. And just get in touch with me at bluefly3@gmail. And And so they go to Power Prophecy, go to links, and then back to yours. And if you come to mine, then you can look, and there's Power Prophecy link to mine already. Θα μπορείτε να μπείτε είτε στο Power Prophecy, είτε στο Freeman, για να έχετε παράλληλες ειδήσεις σχετικά με τι ακριβώς συμβαίνει τελευταία στον κόσμο μας. There are very few people that I've come across that are uncovering this level of the ritual that's going on. Πολλοί θα φτάσουν σε λίγο να ανακαλύψουν το επίπεδο των τελετουργικών που γίνονται. Conspiracy occurring, and these men give themselves secret handshakes so that they know one another and then they can help one another. Μεθόδους για να ξέρω ένας τον άλλον και να βοηθάω ένας τον άλλον. There's the whole other level, the biblical level, the ritual, υπάρχει και το άλλο επίπεδο, το βιβλικό, το τελετουργικό, η μαγεία. Well, the atheist and the nihilist, they have no concept that this is even something that's a possibility. That's right. They don't believe in a magical world. They don't believe in demons. They don't believe in angels. Δεν πιστεύουν σε δαίμονες, οι άθεοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. But it's everywhere. It's wrapped around. Αλλά είναι παντού, είναι τυλιγμένα γύρω μας. Όλος ο κόσμος μας είναι βασισμένος σε αυτά. That's the way the world is made. But it does defy people's comfort zones. Yes. Αλλά κάποιους τους βολεύει να έχουν κάποια επίπεδα συνείδησης χαμηλά για να μην ξεφύγουν από την ασφάλεια που αισθάνονται. They need to see your earlier video. They need to see my book Codex Magica. Yes. Πρέπει να δείτε τα βιβλία του Codex Magica, να διαβάσετε και το βιβλίο του Freeman. Not to mention the actual handbooks of the Freemasons and other Codex Magica. I've proved it by showing the secret society's own handbooks, textbooks, yes, encyclopedias and so forth. Μέσα υπάρχουν όλα τα σύμβολα.
που τα original που έχουν οι μυστικές εταιρείες. Νομίζουμε πως θα αλλάξουν τη ζωή σας αυτά που σας είπαμε σήμερα και με λίγη επιμέλεια και έρευνα και προσοχή και με προσευχή θα μπορέσετε να φτάσετε σε μια ολοκληρωμένη επικοινωνία με τον κόσμο των πνευματικών αγαθών που μας προφυλάσσει ο Θεός σε όσους θα σωθούν. Θα είναι φανταστικό αυτό να πάμε στο παράδεισο, αλλά μην ξεχνάμε πως μόνο σηκώνοντας το σταυρό θα πάμε εκεί και όχι μόνο με το να φανταζόμαστε ότι είναι εύκολη η διόδος. Καλή έρευνα και καλή επιτυχία!